Σέβεται την Αγγλία. Έχει ξεχνάσει συγγνώμη και άσε τους χορηγούς γιατί σε λένε να πει συγγνώμη. Συγγνώμη δεν θα πω από κανέναν ανθρωποφάγηγα τέρατα. Ανθρωποφάγηγα τέρατα. Τι είπες και σε κράζουν. Έκανα μια ανάγκη στο TikTok και είπα πως έγινε το γεγονός. Να προσέχουν μην πίνουν στις πισίνες να πέφτουν για τα νέα τα παιδιά να μην έχουμε απώλειες. Έφεξε λόγια σε Παγιανές γιατί θα δω τώρα αν χτυπήσει ο κότσιρας ποιος θα παίξει δεξιμπάκο, αλλά αφού σας το κάνατε θέμα αυτό, Λιάγκας, με βάλατησα με τον Λιάγκα, ρε Κουσταράτης. Είσαι κανένας. Ανθρωποφάγη. Βγήκε κι ένας στο TikTok, ένας άπλητος, δεν το ξέρω κιόλας, με ένα μουσ. Δεν λέγεται. Παίζεις με το θάνατο ενός ανθρώπου για να σχολιάσεις έναν άλλο παίχτη. Δεν παίζεις καθόλου με κανέναν θάνατο. Όχι. Είναι θάνατος και πρέπει να σχολιαστεί. Απλά πες ότι θα έχει δύο εβδομάδες κοινό λόγω ομάδων και θέλεις κάποιος να κερδίσει το. Καλάκι, τώρα έχω ρε φίλε τώρα. Και εσείς τσιμπάτε, παιδιά. Δεν το ξέρεις. Τι τσιμπάτε τώρα. Περιμένετε τον Αυτόπουλο. Νικόλα, προγραμματιστή, γεια σου φίλε. Αυτή η ανθρωπιά σας με ξεπερνάει. Εσείς δεν σέβεστε τους ζωντανούς πεθαμένους, θα σεβαστείτε ροκοπρόσκελα να πούμε περισσότεροι. Βγήκατε εδώ και βρίζετε καθήκια. Βγήκε και ένας μουσάτος, ένας άπλητος με ένα μουσί. Πάρε κανένα μεροκάματο, ρε μαλάκαση που βγαίνεις και λες για Ραπτόπουλο. Πάρε κανένα μεροκάματο με τα πλαβαρά τα χεράκια εκεί πέρα με βγήκες φλόρε να πούμε. Άπλητε. Πέντε τόνους μουσί, ψήρες μες στα μουσια. Ψήρες στα μουσια. Στα μουσια ψήρες. Ανθρωπιστές μου γίνατε όλοι καθήκια. Λευτεριά στους οπαδούς ημέν, σκοτώνονται οι δε, βρίζονται οι δε. Σιγά την κοινωνία που φτιάξαμε να πούμε και σας πείραξε τώρα που είμαι με τον Βαγιανίδη τον έφεξε. Εγώ υπαγιαμένο όταν πέθανε ο Παρασίδης, εμένα με βόδισε ο Παρασίδης να πάω στο Μετρόπολης και λέω με το θάνατό του που μου δόθηκε ευκαιρία και πήγα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα αλλάξει τώρα από Σάββατο. Αν πεθάνουμε εμείς θα ωφεληθεί κάποιος άλλος. Τι να κάνουμε. Δεν θα συνεχιστεί η ζωή. Έγινε εκεί τι έγινε, να μας πούνε τα τεξιολογικά και τα λοιπά. Ξεκίνησε το μάτς. Αν δεν γαμηθείτε, μαλάκες, θα σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Α, μαλάκες. Ξεκίνησε το μάτς, κάτω είναι και ο Παναθηναϊκός. Ο Λιάγκας με τον Πλούτο. Έκανε λάθος ο Λιάγκας που ασχολήθηκε με τον Πλούτο. Δεν το πιέσε καλά ο Λιάγκας με τον Πλούτο. Τι σε νοιάζει ο Πλούτος εσένα. Εσύ θα βγάλεις. Με ποιο ασχολήθηκε ο Λιάγκας. Η Βίλαν έχει πολλά δωμάτια μαλακίες τώρα. Πες ρε αγόρι μου, είναι πιωμένος, είναι καρδιακό, βγάλε ένα γιατρό, κάνε ρεπορτάζ ρε που στη Λιάγκα, 500 άτομα από πίσω έχεις, πώς το λένε, βοηθούς να πούμε. Βγάλε έναν ιατρό δικαστή. Εσύ τώρα συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Λιάγκα και με τον Ευαγγελάδο και με όλους αυτούς. Όχι βέβαια. Αυτούς συγκρίνεσαι. Όχι βέβαια. Και τα ίδια κάνεις όμως. Αυτοί πουλήσαν και το σπίτι του ανθρώπου, 210 εκατομμύρια και υπόλοιπα. Λευτεριά στους οπαδούς. Σχέση εγώ μόνο με τον Βαγιανίδη. Όχι, μην με δείχνεις εμένα λευτεριά στους οπαδούς. Λευτεριά στους οπαδούς. Και κάντε του μπέκα τώρα, σας έπιασε ανθρωπισμό. Μην με δείχνεις εμένα τώρα. Μισάνθρωποι όλοι τώρα. Μην με δείχνεις εμένα. Έλα μισάνθρωποι. 500.000 κόσμο και εσύ. Μισάνθρωποι. Έλα τώρα, δεν κάνε καμιά μπουρμπουλίδα με την πίτσα σου. Για τον πρόεδρο του μπάσκετ. Για τον πρόεδρο του μπάσκετ. Για τον πρόεδρο του μπάσκετ. Πούστε φωνή, στεροφωνική είχε. Στεροφωνική φωνή. Κάνε κανένα μπουρμπουλίθρα με τη μίξα σου τώρα. Θα μας πεις τώρα σύνθεση και τέτοια. Ποια σύνθεση, μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα. Ανακάλεσε, πες κάτι και τέτοια. Πες ότι θέλω να πουλήσω γιατί 14 μέρες δεν θα με ακούει κανείς. Θα έχω 2% και θέλω να με έχετε κάπως έτσι. Μην μιλάς για πώληση, για πώληση μην μιλάς. Και να σας πω κι άλλα τώρα εδώ, στα μούτρα θα σας τα πω. Κολόπεδα, ακούστε κάτι. Εσείς θέλετε Λιάγκες γιατί τους δίνετε ακροματικότητες και θεαματικότητες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ο λαός από κάτω αυτά θέλει. Γι' αυτό ο Λιάγκας σας πουλάει και τα πρωινάδικα αυτά που θέλετε. Λέω, αύριο λοιπόν ο Λιάγκας και τα κανάλια τα πρωινάδικα θα πάρουν θεαματικότητα. Και ο Κυριακού, κάτσε να μιλήσουμε μωρέ. Και ο Κυριακού μια χαρά. Θα κρατήσει και το Λιάγκα και όλα καλά. Και εσείς οι φιλάνθρωποι σε δύο μέρες θα πλακωθείτε στα ούχη και στα φαγιά. Σιγά μη στεναχωρηθήκατε κολοπεδαράδες. Εσύ τα διάλο. Σήμερα σε ξεφτύλισε λέει και το Sport 24 και οι μπεταράδες και ο Ράγκα. Ποιο? Ο Ράγκα ο φίλος γενικά σε ξεφτύλισε. Δεν ξέρω τι ήταν. Τους έχω γραμμένους στα αρχίδια μου τους μπεταράδες πέφτους. Τους κρυόκολους. Πάνε να γαμηθούνε πέφτους. Αυτούς τους κρύους. Τους δίθεν. Άντε να πάνε και να γαμηθούν. Και ο Ραγκάτσι και οι Μπεταράδε και το μουνί τη μάνα του όλου. Παναθηναϊκό είναι στο σύν 15, 2 λεπτά. Άντε να πάνε να γαμηθούν του δίθεν άνθρωπου. Άντε τον Τζόλι, να πάλι ο Παπλίδη στην πλάτη. Πε τρε Τζόλι, πάλι ένα. Απέναντι θα την κάνει.
Ο Μασούρας δεν έκλεισε. Εντάξει, πρέπει να πει. Άντε καθώς πρέπει και όλοι. Διθενάκηδες όλοι. Τι είπανε, γιατί τι είπανε. Δεν τα είδα, τα γράφω. Άντε απάνε να γαμηθούν τώρα τους ανθρωποφάγους από τους όλους. Για πείτε μας λίγο ποιος. Γάμισε έτσι τώρα. Στην πλάτη μας να κάνουν νούμερα τώρα οι μεταράδες και οι μουταράδες. Πάει με τον Κατσουράνη 3.000 4.500 έχουμε τα απόγευμα του άχρηστη. Άιτε, μην ανοίξω το βρωμό στο μάμα. Και αρχίζω και λέω ιστορίε. Λουδοβίκο λέει ίδιο καλή λιγότερα κοινικά με τον Κατσουράνη. Αχ, το διάλογο μαλάκι. Με ένα εκατομμύριο μπάτζετ. Κάτσε λίγο κάτω το. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο. Με ένα εκατομμύριο μπάτζετ τα μισά views έχετε ρε μαλάκι. Μιλάτε. Άντε γαμηθείτε στο φινάλι, σα πάρω διάλογο. Αυτό είναι αυτό που παραγγέλνει, εγώ είμαι αυτό που σου έρχεται τελικά. Άντε μπράβο. Ανθρωπιστές του κόλου όλοι. Κοπρίτες. Του ευρωπαϊκού, αλλά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι. Εσύ τα διάλογα. Πόση ώρα θα κρατήσει την μπάλα. Ανθρωπιστές του κόλου όλοι. Για πείτε μας λίγο τι είπανε αυτοί που λέτε. Άσε τα διαφήμιση να του κάνει, μάλλον θα σε κουμπίσει. Για να απαντήσει σε κάτι που λογικά θα σου έχουν πει. Μεταράδε και μουναράδε, κρυομούνε τώρα εκεί πέρα. Κρυομούνε. Μια μια κατάνοιξη στη σημερινή μέρα που βλέπετε. Μαλακισμένα. Άντε σαν πολύ δεν μιλάω. Κρύοι μεταράδες και οραγκάτες, αλλά συνεδεύσεις και Χρήστο μου. Χρήστο μου ήταν πριν ένα χρόνο λέει. Άλλο αυτό. Μπορώ να ξανακάνω. Θα απαντάω εκεί που πρέπει. Και όσο γερνάω θα απαντάω πιο πολύ. Καριολάκια, καταλάβατε. Τι τον είπανε ρε παιδιά, εγώ δεν κατάλαβα. Τι τον κατηγορήσαν. Τι σου είπαν. Το παίζουν καθώς πρέπει στην πλάτη τη δική μου θα κάνουν νούμερα. Α, δεν έχουν νούμερα αυτοί. Στην πλάτη τη δική μου θα κάνουν νούμερα. Κατάλαβες τι κάνουν. Κρύοι. Κρυομούνες. Μπεταράδες. Κρυομούνες. Κρυομούνες. Jet Black, συμφωνώ απολύτως, αλλά πού να το αναβάζουν το μάτσι, κοτάρες. Αν έπαιζε με ψευτογενιά. Ένα γνώμη για μπεταράδες. Έλα βρε τώρα. Στην πλάτη μας. Εμένα βρήκαν οι καριόλιδες. Θέλετε να κάνετε νούμερα ρε μαλάκι. Φωνάξτε με μια μέρα, σας κάνω νούμερα. Φωνάξτε μας μια μέρα, σας κάνω νούμερα. Θα πάρουμε, τα πνευματικά δικαιώματα, όχι έτσι πάλι. Άντε γαμιόλες. Κορπέλης. Κάνω την κόλα πάλι. Κρυόκολη. Και η πάσα του Μπακασέτα για την κίνηση του Μασούρα. Είναι αλήθεια αυτό Κωστή. Αποκαλέσανε τον Χατζινάκο τοξικό. Ναι. Σήμερα το πρωί. Ναι. Λένε ότι είναι τοξικότητα η ευρωπαϊκή και είναι ποιοτική. Και θέλει ο κόσμος απάντηση. Δεν πειράζει, ρε φίλε, ας κάνουν ποιοτικές εκπομπές και να έχουν 150 άτομα στο live και 200 και ας κάνουμε εμείς τοξικές και να έχουμε 5.000. Δεν πειράζει. Να μπορέσεις να έχεις την κατάλληλη αρχική θέση όταν έχεις δει ανάποδα πόδια. Με το νου τους. Το άνοστο δεν σημαίνει και ποιοτικό. Το. Το άνοστο δεν σημαίνει και ποιοτικό. Να απαντήσω στους κρυόκολους. Δεν έχουν project, δεν έχουν τίποτα. Μην βαφτίζετε το άνοστο, το άοσμο, το άγευστο, ποιοτικό. Ποιοτικές εκπομπές είναι πολύ λίγες και συγκεκριμένες στο διαδίκτυο. Ποιοτική εκπομπή κάνει ο Τσάρλι παράδειγμα. Κάνει ποιοτική εκπομπή. Ωραίος είναι ο Τσάρλι, μ' αρέσει. Για πούμε ψέματα. Τον παρακολουθώ πολύ, ο Τσάρλι. Ο άλλος που κάνει αναλύσεις, πώς το λένε ρε εσύ. Που ανεβάζει ανάλυσεις από Αθήνα ο δημοσιογράφος ο καλός που ανεβάζει αναλύσεις. Ο Τσάρλις, ο Τσάρλις είναι πολύ καλός. Ναι. Ο Παντόπουλος ποιος. Όχι, πώς το λέω. Σαμπράκος. Ο Σαμπράκος είναι ποιοτικός. Θα μπεις να δεις στο Σαμπράκο, στο Τσάρλι συγκεκριμένα πράγματα. Τσάρλι ωραίος, ωραίος. Έτσι. Μερικοί που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα επειδή δεν βρίζουνε αυτοπροσδιορίζονται ως ποιοτικοί. Με μηδέν υπόβαθρο. Χωρίς χιούμορ, χωρίς πλάκα, χωρίς καλή παρέα, χωρίς ανάλυση, χωρίς τίποτα. Πλάγια εδώ στην πλάγια. Μην μπερδεύεστε. Μην γυρνάς μέσα έξω, έξω. Καλησπέρα, φίλε. Αυτό που λέω. Έλα, φίλε. Γιώργος από Πολύχνη. Έλα να μου κλάσει τα αρχίδια. Όχι, τσουφτσίς. Τους μπεταράδες, πια να φτιάξει το στόμα σου, αρχίδι. Δύο τόνους παραπάνω από τι είναι. Βλάχο, βλάχο. Καραφλή κάμπια. Εμένα λες βλάχο και είσαι από την Πολύχνη, ρε φίλε. Εσείς εκεί είστε διανοητικός καθυστερημένοι στην Πολύχνη. Έχετε μεγάλα κεφάλια. Μεταράδες σε κατουράνε σαν νούμερα, ρε βλάχο. Χατζινάκο, για απάντησε το. Σε κατουράνε. Σε κατουράνε σαν νούμερα οι μεταράδες. Πόσα subscriber έχουνε, σε πηδάνε. Άκου το βλάκα τι λέει. Ρε βλάκα. Βλάχο. Τα νούμερα, λέει. Με λες εμένα βλάχο, εσύ από την Πολύχνη. Πάνε ρε φίλε να κάνεις καμιά, να σε κάνουν σε κανένα σχολείο καμιά νοητική. Θα σου κάνω τον πάτο σαν τον πηγάδι του Μελιγαλά. Θα.
Θα. Κατάλαβες. Θα. Θα. Η μέρα κατάληξη σήμερα. Κατάλαβε ρε πούστρα. Ονειρεύεσαι πάντως. Μη. Ας το έστειλε Νικόλα ποιος. Έλα στο ένα μέτρο σου πω εγώ τα όνειρα. Έλα, Μωρή Κουφάλα. Έλα στο ένα μέτρο σου πω εγώ τα όνειρα σε ένα την Πολύχνη. Έλα στο ένα μέτρο. Πάμε παρακάτω. Έλα στο ένα μέτρο σε φτιάξω την γραβάτα σε ένα την Πολύχνη. Διανοητικός καθυστερημένε. Τετραγωνοκέφαλε, τετραρούδουνε. Πλατιπόδι του να βάλει τραγωνικά. Και έχει να εμφανιστεί ο τσιφτή. Ναι. Γοριλοχέρι. Γουρουνομούρι, χιμπατζίβα τραγωμούρι. Επόμενο. Αγύμναστε, απροπώνητε, λιποειδή. Βλάκα. Καθυστερημένε πόντιε. Άσπερ 8 η Μπάγεν, έχει γίνει καμπούρι. Καμπούρι. Και ο Τρέγιας έχει δύο βίντεο που κυκλοφορούν που σε φαμπώνει συνέχεια. Μην τον πολύ κολλάς γιατί δεν σε βλέπω πολύ καλά. Αυτά είχα να πω απάντα για να πάρουν και οι επόμενοι. Ο Τρέγιας την επόμενη φορά που θα κάνει χειρονομία θα φάει στη μούρη του τον προειδοποιώ. Την επόμενη φορά που θα κάνει χειρονομία σε μένα θα φάει στη μούρη παμιάζει. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει, θα σκοτωθώ εγώ, θα πέσει αυτός κάτω, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στη μάπα. Το προειδοποιώ, ξανά χειρονομία σε μένα δεν θα κάνω τρέγια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε έκανε χειρονομία. Ναι, αυτές τις μακές και τα λοιπά. Άψε, και θα βάλει τα χέρια, πάτε. Ναι, αυτά. Θα φάει καμιά γωνιά, του φύγουν θα του φύγουν γυαλιά, του φύγουν όλα. Σαν το πιστεύετε. Αν ξανακάνει χειρονομία. Ναι, εγώ στο λέω στον αέρα. Δεύτερον, ο Ραγκάτσης τον έχουν κολοπιάσει οι μπεταράδες ότι δεν μπορεί να δουλέψει σε άλλη δουλειά. Τον έχουν κολοπιάσει έτσι. Δεν μπορεί να δουλέψει τηλεόραση, δεν μπορεί να πιάσει ραδιόφωνο και ό,τι του λένε οι πεταράδες κάνει. Άρα τον έχουν πιασμένο τον Ραγκάτση να μην μπορεί να φύγει από εκεί. Δεν, το απαγορεύουν να κάνει ραδιόφωνο, το απαγορεύουν να κάνει τηλεόραση, το απαγορεύουν να κάνει, τον έχουν εκεί. Άρα ό,τι του λένε οι πεταράδες κάνει. Άρα πήρε χαρτάκι ο Ραγκάτσης για να χλεβάσει ραπτό. Να το μήνυμα, Δημήτρη Σταύρου. Καλά, κάτσε, περίμενε. Σταμάτα. Καλά, κάτσε, ρε, σταμάτα. Μόνο φιλιά δεν δώσατε στο live. Σταμάτα, ρε. Μόνο φιλιά δεν δώσατε. Κάτσε, και αυτό είδα. Χαρτάκι πήρε ο Ραγκάτσης. Χαρτάκι πήρε του πεταράδε για να βρει ραπτόπουλο. Να πάρουν βιού γιατί πεσμένοι. Πε τον Κατσουράνη, τη φιλοσοφία την Κυριακή με 3.000 και εμεί έχουμε 4.500. Έτσι να του πείτε του πεταράδε και τον Ραγκάτση που του πουλήσαν το κανάλι για 1.000.000 πόσο ήταν και έχουν μικρότερη θεαματικότητα από τον Χατζινάκο. Και από τον Ραπτόπουλο και σε πολλέ εκπομπέ. Ένα τσάρλι του Σόνι. Εντάξει, μάγκε. Άντε μπράβο, επόμενη γραμμή. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο! Σκέφτομαι να πάει γραμμές όλοι που πίσω. Άντε μπράβο! Μαγκές, τσούτσες τώρα! Στους 6 Μπάγερ Μονάχο, 9 λεπτά πριν τσούτσες! Κάτι μου θυμίζει αυτό. Τσούτσες, καλησπέρα! Σε προετοιμάζω, γι' αυτό είσαι. Ναι, καλησπέρα! Άντε μπράβο! Έλα παιδιά! Κάνανε στην πλάτη μας πολύ νούμερα. Δεν δέχομαι τίποτα από κανέναν κουραδοανθρωπιστή. Όταν λέγανε οι παοξίδες Λευθεριά στου οπαδού, σε κλάνε πετρέλαιο ο Ραγκάτσης με του πεταράδες. Δεν μιλάγανε στα παλατάκια μέσα. Τώρα γίνανε ανθρωπιστές. Τώρα γίνανε ανθρωπιστές. Επειδή είπα για τον Βαγιανίδη ότι του έφεξε. Όπως έφεξε εμένα με τον Παρασίδη. Κατάλαβες, στην πλάτη του Ραπτόπουλου δεν μπορείτε μόνοι σας. 1.000.000 το πουλήσατε το κανάλι. Δεν μπορείτε να κάνετε. Συγγνώμη, πρέπει να ασχοληθείτε με Ραπτόπουλο, κρυόκολοι πεταράδες. Κρύοι! Μπούζια είστε! Πάμε να μιλήσει ο φίλος. Δεν βλέπεστε! Έλα, φίλε! Στάσε! Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Κάτσε κουμάντο, εσύ τώρα θα ρίξει μια. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε. Κόψε. Γιάννη Νεωνία, ΑΕΚ. Ναι. Θέλω να βάλουμε τηλέφωνο τον Τρέγια. Εντάξει, και το λαιμό του Τάσου. Τι τον Τρέγια, μόνο τώρα άμα πλακωθώ με τον Τρέγια, θα το δείτε. Θα μα ρίξουν τα κανάλια και τελειώνει η φασαρία. Αυτό είναι. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Καλό στο βελούχι. Του έκανα κάτι τέτοια του Τρέγια, δεν τα είδε να πούμε. Δεν χτυπάω. Εγώ πρέπει να το πει. Έλα, βελούχι. Να δω που λέει. Ναι, φίλε. Άκου λίγο. Επειδή έχω δει από κοντά και εσένα και τον Τρέγια. Αν σε πιάσει με νεύρα ο Τρέγιας, θα σε διπλώσει όπως διπλώνουμε τα σεντόνια το πρωί. Το σαμπίδι τον είδες τι ύψος έχει. Το σαμπίδι. Ωραία, πώς. Άκου λίγο, να συνεχίσω. Καλησπέρα. Καλά, Ραπτόπουλε. Καλησπέρα. Έλα, ξεφόρτωσε λίγο μαγιάση με το καλημέρα. Κάτσε τώρα λίγο να μ' ακούσει. Να μ' ακούς. Θα ξεφορτώσω μαγιά, αλλά δεν θα σε βρίσω. Κάτσε λίγο να μ' ακούσει τώρα. Για να ακούσω. Παοξής είμαι, αλλά επειδή έχω περάσει αυτά που περνάει ο Παναθηναϊκός με τη διοίκηση που έχει, θα σου πω κάτι. Έπιασε στο στόμα σου τον Ιωαννίδη, Φλάσιο Ιωαννίδης. Έχεις πιάσει το παλικάρι τον Μπάλντοκ που πέθανε Θεός χωρίς την ψυχούλα του. Τι φταίω ρε φίλε εγώ άμα ο Μπάλντοκ πήγε. Άκουσέ με ρε, μην μιλάς λίγο ρε, περίμενε. Έπιασε στο στόμα σου τον Μπάλντοκ. Το παλικάρι μας άφησε. Καλός ή κακός μας άφησε.
Ρε φίλε, αν θες να σωθεί ο Παναθηναϊκός για να έχει ζουμερά, πες κάτι ρε μαλάκα για τον Τέσσεωνα ρε φίλε, για τον Αλαφούζο να πούμε. Το πήγε ωραία, το πήγε πολύ ωραία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το πήγε πανέξυπνα. Είσαι ρε μαλάκα, τόσο γκαντεμόσαυρα μπορεί να είσαι ρε φίλε. Εγώ φταίω ρε φίλε που πάπεθε. Όχι, εγώ φταίω ρε μαλάκα. Ποιος φταίει ρε μαλάκα. Πάτε εκεί στις Σέρες και στην Αθήνα για την αμοιβαία μετάθεση ρε μαλάκα. Άκουσε με λίγο τώρα, εγώ επειδή είμαι ακροατής σου χρόνια θα λέω. Ρε μαλάκα, δεν έχεις αφήσει κόλλο για κολόγλυφο. Είσαι με τον Τζόρνταν, κάνετε διαγωνισμό κολόγλυφάδας. Ποιος γλύφει καλύτερα του Λουτσέσκου, ρε φίλε. Με αδικείς. Είσαι αδικό ρε μαλάκα, μια μακαρνοδοσαλάτα δεν σου βγάλει να φάτε. Και πάλι θα το γλύφεις, ο ρουμάνε μου, και θα κάνεις του μπέκα ρε μαλάκα. Είπες θα τον κράσεις. Άκουσε λίγο, θα κλείσω. Δεν ακούς, δεν ακούς ραδιόφωνο. Άρα δεν ακούς ραδιόφωνο το πρωί. Θα σου πω λίγο κάτι. Εγώ μπορεί να μην ακούω ραδιόφωνο, σε έχω ακούσει στις αναλύσεις σου και λες θα τον κράξω λέει τον Ρουμάνο, θα τον κράξω, αλλά μόλις σε βγάλει για ξανά για φαγητό θα λες Λουτσέσκου μου, Λουτσέσκου μου με τον κουμπάρο σου, τον φιλοολυμπιακό, τον κουμπάρο σου, αυτή είσαι βρε μαλάκα στο Μετρόπολη. Πότο, τα πες. Ναι, για να σ' ακούσω, κλείνω να σ' ακούσω από το YouTube. Ευχαριστούμε 3.000 κόσμο. Ευχαριστούμε 3.000. Μισό λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο. Ξεκινάει και εδώ μας και αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Αν ακούτε ραδιόφωνο πραγματικά. Δεν υπάρχει αλλαγή. Τον έχω σκίσει τα βάρδουλα. Το Λουτσέσκου. Εντάξει. Αν δεν ακούς ραδιόφωνο. Εντάξει. Αλλά όσοι ακούνε ραδιόφωνο, τουλάχιστον το 8-11, τον πηδάω τα ράματα του Λουτσέσκου ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Λοιπόν, με αδικήσει το θέμα του Λουτσέσκου. Πολύ. Λοιπόν. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο, ναι.